Χρειάστηκαν να περάσουν 15 περίπου χρόνια για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες σε μία από τις πιο σημαντικές ρημοτομήσεις στο Ηράκλειο, αλλά και διάνοιξης μιας κομβικής οδικής αρτηρίας στον παραλιακό δρόμο. Κατέστη ετοιμόρροπο το χτίσμα μετά τις πρώτες εργασίες ρημοτόμησης και έπρεπε να γίνει μία μελέτη ώστε να υποστηλωθεί το κτίριο και να μπορεί με ασφάλεια να αποκοπεί από το υπόλοιπο που θα παραμείνει, γιατί δεν κατεδαφίζεται εξ ολοκλήρου. Δεν θα υπάρχει πουλτόζα, είναι με χειρουργείο οι όλες επεμβάσεις εδώ πέρα. Πρόκειται για την κατεδάφιση του ακινήτου στη Συμβολή των Οδών Μητσοτάκη και Χρονάκη στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου Πόλης. Μια σημαντική εκκρεμότητα για τη διάνοιξη της οδού Μητσοτάκη διευθετείται μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έτσι ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να δώσουμε λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που εντοπίζεται σε όλη αυτή την περιοχή, με τον μποτιλιάρισμα συχνά να φτάνει μέχρι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Ο Γιάννης Αναστασάκης περιγράφει το χρονικό του έργου, το οποίο μπήκε στον πάγο πριν αρκετά χρόνια λόγω διαφόρων εμπλοκών, με τον Αντιδήμαρχο να εκφράσει την ικανοποίησή του, καθώς το έργο βρίσκεται πλέον στην ολοκλήρωσή του. Η όλη ιστορία ξεκίνησε από το 1974, οπότε και εγκρίθηκε η πράξη ρημοτομίας και αναλογισμού. Οι εργασίες έγινε μια προσπάθεια να γίνουν το 2006 με το Δήμο Ηρακλείου να προβαίνει στην ρημοτόμηση του κτηρίου. Πάγωσαν όμως, γιατί προέκυψαν διάφορα προβλήματα που έπρεπε να επιληθούν, και μετά από πολύ κόπο και προσπάθεια καταφέραμε να τα διευθετήσουμε και τώρα είναι σε εξέλιξη η εργολαβία που αναμένεται να τελειώσει μετά από μερικές εβδομάδες. Με την κατεδάφιση του ακινήτου δίνεται λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής, καθώς θα δημιουργηθούν δύο λωρίδες κυκλοφορίας στην οδό Μητσοτάκη. Θα συνοδευτεί από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι την πλατεία 18 Άγγλων, θα τοποθετηθούν πλαστικοί οριοδείκτες, κολονάκια που θα μας εξασφαλίσουν ότι δύο λωρίδες θα μπαίνουν στη Μητσοτάκη και δύο θα βγαίνουν στην πλατεία 18 Άγγλων και δεν θα έχουμε πια κομφούζιο όπως παρατηρείται τις μέρες αιχμής και τις ώρες αιχμής σε αυτή την περιοχή. Σε αυτοψία προχώρησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, συνοδευόμενος από τον Γιάννη Αναστασάκη, ο οποίος αναφέρθηκε και στο σχεδιασμό για τη δημιουργία ποδηλατόδρομου. Θα ακολουθήσει η εισήγησή μας για τη δημιουργία ενός ποδηλατοδρόμου, βόρεια πια του Νημείου, που θα ξεκινάει από τον Άγιο Νεκτάριο στην Αλικαρνασσού και θα φτάνει μέχρι τον Παγκρίτιο, δίνοντας έτσι νέες δυνατότητες αναψυχής αλλά και μετακίνησης στην παραλιακή ζώνη του Ηρακλείου.